Hello first to everyone. Of course uh, let's say tomorrow is the derby of the group. And uh, we know we know what uh, game is expecting us tomorrow. But we are preparing very well this week and we are we are mentally strong for this game. We know that the game will be very tough, but uh we are good, good united, good uh we have a good uh team and for sure we will show uh, our face tomorrow i'm sure because uh, we have to be with uh, humble but also with confidence because we are still on the group. Φυσιολογικά γνωρίζουμε πως είναι τον χαρακτήρα ενός ντερμπι για την πρώτη θέση του, ε, ε, του, ομίλου. Παρ' όλα αυτά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτή την, ε, την, εβδομάδα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε πραγματικά ε, έτοιμοι να παραμείνουμε ταπεινοί, αλλά συνάμα με την ε, αυτοποίηση την οποία χρειάζεται να έχουμε όσον αφορά αυτό το ε, παιχνίδι. Γνωρίζουμε καλά ε, το τι μας περιμένει, αλλά όπω είπαμε έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για το ευρύνο παιχνίδι. Όταν ήρθε ο Κυρίλ, είπε ότι ένα λόγο που ήρθε ήταν η του ΠΑΟΚ. Αυτή η μαζικότητα, το πάθο. Αύριο θα είναι μια από τι ίσω η μεγαλύτερη κερκίδα και σε όγκο και σε πάθο που έχει συμβεί σε ευρωπαϊκό μάτι του ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο εξτρά ε, όθηση δίνει αυτό ο παίκτη του ΠΑΟΚ και αν ο ίδιο έχει πράξει αυτή τη δίψα των ε, ΠΑΟΞΥΔΟΝ. I think uh, general they have passion for every game. not only for Frankfurt, but I can feel that uh, I hear I heard that uh, they will be they sell the, the maximum tickets for the game tomorrow. It's very good be, uh, because they will be behind us, they follow us for everywhere and uh, um, we are very thankful about that. And we will do everything to make them happy also tomorrow. Οι φιλεathlers του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο για το αυριανό παιχνίδι παθιασμένοι. Είναι παθιασμένοι για κάθε παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω την ιδιαιτερότητα του αυριανού παιχνιδιού. Ξέρω ότι έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια τα οποία ήταν διαθέσιμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Φυσιολογικά μα κάνει χαρούμενοι και μα δίνει μια έξτρα στήριξη το γεγονό πως βρίσκονται μαζί μα οπουδήποτε, οπουδήποτε παίζει η ομάδα. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να του το επιστρέψουμε στο αυριανό παιχνίδι. Έχει κάνει ο Κυρίλ πάρα πολύ καλά α, παιχνίδια στα ευρωπαϊκά α, μάτσα. Έχει βάλει γκολ, Ε, Του δίνει κάποιο επιπλέον δέλεα το, το γεγονό ότι θα παίξει Ευρώπη, ένα επιπλέον κίνητρο, ένα motivation, επιπλέον το ότι θα παίξει μπροστά σε ευρωπαϊκά έτσι, μάτια πολλά. Α, γιατί γκολ, assist πολλά έχουμε δει από τον Κυρίλ κυρίω στην Ευρώπη, με Ελσίνκη, με Αμπερντίν. Ένα σχόλιο για την ευρωπαϊκή του πορεία γενικότερα. You know, we, we like uh, football players. We are every game responsible for our playing, how we play, and how we are acting on the pitch. Uh, if I have to be honest, I am not uh, looking at uh, the statistic. For me, it's very important that I give everything to the field, that I can help to the team with assist or goal doesn't matter. For me, it's very important that the team will to take the three points. Doesn't matter if the game is in uh, Greek uh, Championship or Conference League it's every game is uh, four points so for me is that it's good that i help to the team with the maximum what i can give on the pitch Είναι φυσιολογικό οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ε, αγωνιζόμαστε όταν καλούμαστε να έρθουμε στο γήπεδο να δίνουμε το μέγιστο και να είμαστε απόλυτα ε, υπεύθυνοι. Για να είμαι ειλικρινή, ε, δεν ε, κοιτάω τη στατιστική. Ε, πα, μπορώ όμως συνάμα να είμαι χαρούμενος για το γεγονό πω μπορώ να δώσω γκολ και ασίστ με απότερο σκοπό να κερδίζει η ομάδα. Νομίζω πως αυτό είναι ε, το πιο σημαντικό ε, στοιχείο, είτε έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είτε με τα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματο. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα πρέπει ε, να κερδίζει γιατί και στι δύο διοργανώσεις οργανώσει ο προπονητή τη Άιντραχ το πρωί είπε ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερο στον Μπάουκ γιατί είναι πολύ καυτό στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Και ίσω αυτό να είναι και το σημείο κλειδί του Μάτ. Αν συμφωνεί με την άποψη του Τόπ Μέλλερ, γιατί είναι ένα κομμάτι, ένα σημείο που τον αφορά στο γήπεδο, και ποιο θεωρεί ο ίδιο ενδεχομένω ότι είναι το σημείο κλειδί του αυριανού αγώνα. I think uh, the key point for tomorrow game is to be united on the pitch, you know, uh, about the, um, the turning fast in attack. Yeah, I think this is the power of power. also, but not only this. Νομίζω πως το σημαντικότερο στοιχείο του παιχνιδιού Αύριο είναι το να παραμείνουμε νομένοι στο γήπεδο. Μπορεί να συμφωνήσω πω είναι πολύ σημαντικό το πώ μετατρέπουμε τι επιθέσει και το πώ επιτυχώμαστε γενικότερα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μοναδικό όπλο το οποίο έχει στην κατοχή του Πάκου. Καλή επιτυχία για αύριο. Πώς διαμορφώνει η απουσία του Μπάμπα το πλάνο σας. Ήθελε πάρα πολύ να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Το πάλεψε όλη την εβδομάδα, εν τέλει δεν τα κατάφερε. Τι αλλάζει για σας ως προς την απουσία του Γκανέζου. Και από την άλλη, τι σημαίνει η είσοδος του Μάρκος Αντώνιος στην αποστολή για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Αυτή είναι μια ερώτηση που ο φίλος σας not you. Erosie de Marcos pe din His friend. <laughs> <laughs> injuries are part uh, of our life. The team's life in one season. So we, uh, should never uh, complain. And we don't complain. We have to find uh, solutions. There are players inside of the group that uh, or because of this we manage until now to, to give possibilities of playing to a lot of players i believe that uh, around 18 17 18 they have uh, we we have played until now i believe 21 22 games so all of them they have at least uh, 10 uh, games played by rotation by entering by starting so, Η στρέφοντα είναι κομμάτι τη ζωή μα, είναι κομμάτι τη ποδοσφαιρική ζωή. Οπότε δεν είμαστε σε θέση να παραπονιόμαστε για αυτό το κομμάτι. Καλούμαστε να βρούμε λύσει. Η αλήθεια είναι πω και αυτά τα γεγονότα δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλου ποδοσφαιριστέ. Νομίζω ότι τη φετινή σεζόν έχουμε χρησιμοποιήσει 17 με 18 ποδοσφαιριστέ σε ένα σύνολο 21 με 22 παιχνιδιών τα οποία έχουμε δώσει από την αρχή τη σεζόν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε, όλοι οι ποδοσφαιριστέ έχουν γύρω στα 10 παιχνίδια τα οποία έχουν αγωνιστεί. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δύο εναλλακτικές στην θέση αυτή, οπότε όποιος βρεθεί σε αυτή τη θέση, η λύση την οποία θα αποφασίσουμε να πάρουμε, νομίζω πως είναι έτοιμος να το επεξέλθει. Είναι τελικός. Ο Πάουκ βολεύεται με δύο αποτελέσματα. τα ψέματα. Αυτό το γεγονός ότι όσο κυλούν τα λεπτά και δεν βρίσκει γκολ η Άιντραχτ, ε, ίσως τους δημιουργείς τους Γερμανούς μια μεγαλύτερη έτσι, πίεση, μεγαλύτερη νευρικότητα. Είναι ένα στοιχείο του αγώνα αυτό που μπορεί να καθορίσει και το δικό του πλάνο, της στρατηγικής του αγώνα αύριο. So I will start with Marcos. You to be relaxed, okay? Θα ξεκινήσουμε με τον Μάρκος για να είστε ήρεμοι. For one month continuously you were asking me when Marcos will be ready. When Marcos will be ready. Is ready. He can start. You count on him. So, for you, we brought Marcos here, you to have a good sleep tonight. Εδώ και ένα μήνα ρωτάτε για τον Marcos αν είναι έτοιμος πότε θα είναι μαζί μας οπότε τον φέραμε μαζί μας σήμερα για να είστε κι εσείς ίρημη. If you want, okay. Second, I told you, and now seriously, I told already uh, last time that uh, a player that uh, had uh, A serious injury for so long time needs a little bit time. Even if his characteristics gives us uh, the hope to be faster, ready, but he needs a little time entering inside of the trainings, one hundred percent gaining reactions, uh, gaining power in duels against opponents. So are more uh, more aspects. But the most important is uh, that uh, he is with us uh, in this moment. Uh, as I told you also about this aspect last time, uh, I, I consider um, a fantastic transfer for us starting with 1st of January. If something is going faster, bravo, it's a bonus. Έχουμε αναφέρει και πιο πριν πω ο Μάρκο Αντώνιο προέρχεται από έναν τραυματισμό που παρόλο τα χαρακτηριστικά του μπορεί να μα δείχνουν ότι μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα σχετικά με τη σοβαρότητα που υπήρξε. Είναι ένα ποδοσφαιρή ο οποίο χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται χρόνο με την ομάδα, χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να πάρει περισσότερη δύναμη που θα αφορά και τις μονομαχίες και το ρυθμό του ε, μέσα στις προπονήσεις για να μπορέσει να, μα ε, μας βοηθήσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας έχω ξαναπεί επίσης πως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ε, θα λογίζεται σαν μια εσωτερική μεταγραφη μεταγραφή από 1η Ιανουαρίου. Αν έρθει ε, οτιδήποτε άλλο πιο πριν, για μας είναι ένα έξτρα μπόνους, οπότε είναι σημαντικό και αυτό. As talking about the game, uh, very important how we start. Very, very I believe that is more important how we finish the game. And it's the third time or fourth time when I have to tell you that football has changed a lot with these five substitutions because uh, one game could be until a moment and another game could be after uh, substitutions. So we have to take in consideration from the first moment until the last whistle of the referee. We know that uh, it is a, a game. For first position, we know also that this first position will bring the qualification in direct in first sixteen. It's like tomorrow uh, we will play for a new qualification. Might be tomorrow, might be after two weeks because we never know how the things uh, could uh, finish. Just one victory of us will mean that it is qualification clear from first position, but. On the other results, it is to play until uh, the last moment. Uh, so the game, it will be a tough one. Eintracht Frankfurt is a team with uh, a lot of quality, a team that uh, represents Germany, one of the most powerful uh, leagues in, in the world. Uh, they have also them, their ego. After the defeat in Salonik, probably they they, let's say, they... they cast more in consideration but uh, we are here to fight and to give everything and to go from here with uh, a qualification as we discussed before in first 16 Όσον αφορά το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό το πώ θα ξεκινήσουμε, αλλά επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πώ θα τελειώσουμε ε, το παιχνίδι. Έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ πω το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ειδικότερα με τι πέντε αλλαγέ ε, τι οποίε έχουν ενσωματωθεί. Οπότε είναι ε, τελείω διαφορετική η δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί ε, μέσα στο παιχνίδι. Ε, από εκεί και πέρα, είναι ε, πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει την. Ε, ε, πρωτιά ε, αύριο, ενδεχομένως ε, να κρίνει την, κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ε, αν περάσουμε απευθείας πραγματοποιώντας ε, μια νίκη ε, αύριο, είναι ουσιαστικά σαν να πετυχαίνουμε μια εκ νέου Πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση, όμω, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και για το ενδεχόμενο του να παίξουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική αυτή την, την πρόκριση. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική, μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί το γερμανικό ποδόσφαιρο και μια λίγα η οποία είναι από τι πιο δυνατέ στον κόσμο. Ενδεχομένω μετά το πρώτο παιχνίδι το οποίο παίξαμε και την ήττα του στην Θεσσαλονίκη να μα λαμβάνουν σε εισαγωγικά περισσότερο υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να καταφέρουμε αύριο να ε, ε, πετύχουμε μία, πρόκληση, ε, πρόκριση, οπότε γι' αυτό είμαστε προετοιμασμένοι ουσιαστικά. Στο πρώτο παιχνίδι ο Πάοκ έκανε ένα πάρα πολύ καλό τακτικό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό, κερδίζοντα την Άιντραχ με 2-1. Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει αρκετά γιατί η Άιντραχτ είχε έρθει στην Τούμπα ε, έχοντα ένα κακό σερί. Μετά την ήττα από τον Πάοκ, η Άιντραχτ έκανε ένα δικό τη πάρα πολύ καλό σερί. Έκανε τώρα πρόσφατα ήττα. Εάν το προβληματίζει αυτό, ότι πλέον θα τη βρει φορμαρισμένη, και βεβαίω μπροστά στο κοινό τη, όπου και αυτή θα έχει την δικιά τη πίεση από τον κόσμο, θα τη δώσει ένα έξτρα κίνητρο. Και αν θέλει να σχολιάσει και το γεγονό ότι αύριο θα είναι εδώ πάρα, πάρα πολλοί Έλληνε, ένα νούμερο που μπορεί να φτάσει και στου 10.000. Οπότε, δεύτερον, για στο δεν πρέπει να για στατιστικά. Need to think about what uh, was uh, in the previous game. Just that we, let's say that we know better each other. Mm, the game in Tumba was a very hard game. It was a game uh, of fighting, of uh, spirit, of reactions, of uh, uh, giving more than than everything, especially from our side. But believing believing in in uh, in the victory until the last moment when we also uh, took this victory uh, it wasn't an easy game it was not an easy victory for us but uh, facing such an opponent we and managing to win this game uh, is true that uh, made us to to have a huge step to make a huge step in front for qualification qualification that already came Um, I believe that tomorrow will be the same. They will have the, the support of the fans, as we'll have a lot of fans here, and this is a very important point. But we are a team that uh, playing in Greece. Uh, I cannot say that uh, we play easy games in Athens, facing the fans of the teams of Athens. So we are used with any kind of uh, atmosphere. Our our target for tomorrow is to be focused from the beginning in every moment of the game. Η αλήθεια είναι πω δεν έχει λογική να κοιτάμε την στατιστική. Μόλι πριν λίγε μέρε έχασε η Άιντραχτ, οπότε δεν έχει σημασία να κοιτάμε τα σερί ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι ούτε να κοιτάμε το προηγούμενο παιχνίδι το οποίο παίξαμε στην Τούμπα. Μπορούμε να πούμε ότι απλά γνωριζόμαστε κάπω καλύτερα ε, μεταξύ μα. Το παιχνίδι στην Τούμπα ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο, ήταν ένα παιχνίδι ε, αντιδράσεων, ένα παιχνίδι πνεύματο, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ε, ποτέ. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίω από την δική μα ε, μεριά και εξού και η νίκη η οποία ήρθε στα ε, τελευταία λεπτά. Ε, αύριο η Άιντρακ θα έχει την υποστήριξη των ε, φιλάθλων τη, Απαντάει και στην ερώτηση την οποία. Ε, κάνατε εσεί, ε, κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό για αυτού. Παρ' όλα αυτά, και εμεί θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ε, υποστήριξη από του δικού μα ε, φιλάθλου. Μπορώ να σα πω πω ε, και από τα ελληνικά δεδομένα είμαστε συνηθισμένοι στο να παίζουμε σε ε, δύσκολε ατμόσφαιρε. Ε, τα παιχνίδια στην Αθήνα δεν είναι καθόλου εύκολα, με πάρα πολύ κόσμο ε, οι οποίοι υποστηρίζουν την αντίπαλη ε, ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ε, λεπτό στο ευρέο παιχνίδι. Γκυρίλ ε, μαζί μα. Αν ο coach θεωρεί, έχει μιλήσει για στοιχεία θετικά που προσφέρει στην ομάδα, τα στημένα του, αν θεωρεί την προσαρμογή του την αναμενόμενη, αυτή που έχει στο μυαλό του, και αν είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο πλέον, ή περιμένει πολλά περισσότερα. Γιατί, κακά τα ψέματα, ε, από τον coach έχουμε δει παίκτε περνώντα τα χρόνια να γίνονται και καλύτεροι. Του Μούρκ το παράδειγμα είναι ενδεικτικό, του Αντρίγια φέτο είναι ενδεικτικό. We have Kirill as well here uh, with us and the questions refers uh, to him. Uh, he has given a lot to us uh, with uh, set pieces, with a good contribution in uh, goals, assists and so on. If you are satisfied about his uh, adaptation so far, if you expect more things uh, uh, from him, they have seen you uh, having players, uh, uh, coaching uh, players and they become a better version of themselves. A classic example is uh, murge Andrija Zivkovic, Uh, this season, so your comment about Kirill. But uh, he knows very well my opinion. I love him. Uh, it's he, a part of being a player that has this quality that is very important to have in a team of scoring or uh, giving assist uh, with a cool mind in the decisive moment. Decisive moment. Uh, <coughs> he is a Player that he is 100% for the group and this uh I believe that is our uh, huge uh, improvement for this season because it's not just him he's, there are also other new players that have a different mentality a different approach for uh, for the atmosphere of uh, of the the squad uh, we are more united with uh, different understanding. and uh, i believe that uh, this may have made us to, to be stronger inside of the pitch, but also outside of, uh, of the pitch. he knows very well also what i want from him. it's uh, to be much more aggressive, and he's struggling a lot. and he, he has shown uh, that uh, really uh, he wants to, to make this in the perfect way. So all of this, he knows. ξέρει πολύ καλά την υπόψη μου, τον αγαπώ. πέραν από την συνεισφορά του όσον αφορά τα νούμερα, τα γκολ τα οποία θα σκοράρει, τι ε, τις τι θα δώσει. Για μένα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συνεισφορά γενικότερα στο γκρουπ. Νομίζω πω αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά με την οποία έχουμε με προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ποδοσφαιριστές, όχι μόνο τον Κυρίλα, αλλά και άλλου ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι μα δίνουν πάρα πολλά Πράγματα τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από το γήπεδο. Αυτό έχει αποτέλεσμα να είμαστε δυνατότεροι και στα δύο επίπεδα, και μέσα και έξω από το γήπεδο. Ξέρει επίση ότι θέλω να είναι περισσότερο επιθετικό, οπότε παλεύει με αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα γνωρίζει όλα αυτά και ξέρει πολύ καλά τι του ζητάω να βελτιώσει γενικότερα. Κυριάκο, αν μα επιτρέπει να απαντήσει ο Κυρίλ για το αν τα βρήκε τα πράγματα στον ΠΑΟΚ έτσι όπω τα είχε στο μυαλό του και ποια είναι η συνεργασία του με τον Ράσμα Λουτσέσκου και μία τελευταία ερώτηση στον προπονητή. Θέλω ένα σχόλιο κοιτώντα τη μεγάλη εικόνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή από την αρχή τη σεζόν μέχρι και σήμερα, 30 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή, ο, ΠΑΟΚ, ο αίτητο Ευρωπαίο ΠΑΟΚ να διεκδικεί την πρωτιά σε έναν όμιλο με την Άιντραχτ. Η διαφορά στο πρωτάθλημα μετά από 14 αγωνιστικέ να είναι ένα μάτσα απόσταση. Πώ θα κρίνω όλα αυτά μέχρι και σήμερα. Uh, look, uh, I... I don't, uh, I don't know what to answer you because we, we are preparing the game by thinking as it is just this game and nothing else. We don't go back. I know that uh, we are unbeaten, but uh, okay, we are unbeaten. Very good. But tomorrow is a different game, so we have to be ready. Perfectly prepared from all the point uh, from all point of view of the game, from mental aspects to be very strong, to have confidence, to believe, to fight 150% for this uh, confidence, for this belief, uh, to know that the game will be hard and to be able to react in every moment, keeping our cool mind, and also to use our. Uh, qualities and to use our potential when uh, it is necessary to control the game because we we'll have also us this uh, possibility to we'll put also them pressure on on Eintracht but in the difficult moments this is the most important to be very united as uh, Kirill mentioned before uh, and uh, to be very focused to respect perfect uh, the situation so um, I've I Don't know how to answer because for me something uh, Something natural something that it is the game that it is today. It's finished and I am focused for the next game without uh, Taking all the other aspects in in consideration that we are unbeaten that we are too I am Satisfied for the work that we have done until now because we start uh, with a lot a lot a lot of pressure and a lot of problems and we manage to qualify when no one uh, had given us chance to qualify and we managed to have good games uh, taking a lot, of, uh, a lot of victories and i have the feeling that we have just possibility to go in front to, to improve so i hope to have a very beautiful season Δεν ξέρω τι να σας πω ακριβώς με το ποιον τρόπο να σας απαντήσω γιατί ο τρόπος με τον οποίο ζούμε εμείς την σεζόν είναι το επόμενο παιχνίδι και προσπαθούμε να δίνουμε τα πάντα όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Είμαστε αίτητοι στην Ευρώπη, ναι, αλλά αύριο είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μεγάλων απαιτήσεων, ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούμε με πολύ καθαρό μυαλό, με υπομονή. με διάθεση να θυσιαστούμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε όπως πρέπει, θα, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και παρόλα αυτά στην ίδια στιγμή να μπορέσουμε να φέρουμε την ποιότητά μα, να μπορέσουμε να φέρουμε τι δυνατότητέ μα στο γήπεδο, γιατί θέλουμε να ασκήσουμε πίεση στην Άιντραχτ. Ε, ε, Αυτό είναι το μόνο ε, σίγουρο. Οπότε μπορώ να σκεφτώ την κατάσταση ως ένα ε, σημείο. Μπορώ να σκεφτώ ότι, είμαστε, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε αίτητοι στην Ευρώπη και να βρισκόμαστε σε ένα σημείο τέτοιο ενώ πολύ το καλοκαίρι μπορεί να μην πίστευαν καν ότι μπορούμε να προκριθούμε και να βρεθούμε σε αυτό το ε, σημείο. Ε, σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την δουλειά την οποία έχει γίνει από του ποδοσφαιριστές μέχρι σήμερα και ότι η σεζόν μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα να συνεχίσουμε με τον, με τον ίδιο τρόπο. For the first δύο months, yes, everything is okay, but πρέπει uh, I need to work a lot also. What the coach say, uh, I will develop for sure. I will do

Η αλήθεια είναι ότι για του δύο πρώτου μήνε τα πράγματα νομίζω πως κυλάνε ε, ομαλά, τα πράγματα είναι ε, OK. Ε, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο προπονητή και είναι κάτι το οποίο θέλω να δουλέψω και είμαι 100% σίγουρο ότι μπορώ να ε, βελτιώσω. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα σου περισσότερο. Ε, μπορώ. Όπω πιστεύω επίση ότι μπορώ να δώσω ακόμα περισσότερα πράγματα στην ομάδα.